Αυτή είναι η παραλία της Αγίας Αγάθης στην περιοχή Χαράκη της Ρόδου, όπου δύο beach bar έχουν καλύψει με ξαπλώστρες και ομπρέλες σχεδόν το σύνολο της παραλίας. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις λειτουργούν χωρίς καμία απολύτως άδεια, καθώς είναι προστατευόμενος αρχαιολογικός χώρος. Αυτό το οποίο συμβαίνει στη Ρόδο ξεπερνάει νομίζω τελικά οτιδήποτε συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφεται από τρεις υπουργούς, βγαίνει ΦΕΚ, προσδιορίζεται επακριβώς ο χώρος και σήμερα όλα αυτά λειτουργεί κανονικά η επιχείρηση χωρίς κανένα πρόβλημα. Στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2023, ανάμεσα στις περιοχές που εξαιρούνται της παραχώρησης της απλής χρήσης Αιγιαλού, βρίσκεται η παραλία της Αγίας Αγάθης, η οποία εξαιρείται ρητά. Γι' αυτό και δεν δημοπρατήθηκε από την Δημοτική Υπηρεσία Δωδεκανήσων, η οποία μάλιστα έχει εκδώσει και πρωτόκολλο κατεδάφισης. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, που έχει την ευθύνη για τις κατεδάφισεις, δεν παρεμβαίνει. Στο άναρχο τοπίο μεσορία παραβάσεων για τη χρήση του Αιγιαλού, έρχεται να προσθεθεί μία ακόμη αυθαίρετη όσο και παράλογη απέτηση κάποιων επιχειρηματιών να υποχρεώνουν τους λουόμενους, οι οποίοι ενώ πληρώνουν ξαπλώστρες και ομπρέλες, να αγοράζουν μόνο δικά τους προϊόντα. Δεν προβλέπεται πουθενά τέτοια απαγόρευση, λένε έμπειροι νομικοί και αυτοδιοικητικοί στο Open. Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ισχύει η υπουργική απόφαση 91.534 του 2017, όπου πουθενά δεν προβλέπεται η απαγόρευση σε οποιοδήποτε καταναλωτή να καταναλώνει οποιοδήποτε άλλο προϊόν. Δεν υπάρχει καμία νομοθεσία που να το λέει αυτό το πράγμα και είναι αυθαίρετη και μάλλον τρομοκρατούν τον κόσμο και δεν γνωρίζει από την νομοθεσία. Κάνουμε το Θεού, δηλαδή αν είσαι μωρό παιδί, δεν θα έχει δική στροφή, θα πάρει το σπίτι αυτό. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζεται το ιδιότυπο κρυφτό μεταξύ κάποιων επιχειρηματιών που εκμεταλλεύονται εμπορικά τις παραλίες της Νάξου. Βίντεο και φωτογραφίες μελών του κινήματος πολιτών του νησιού αποδεικνύουν ότι όταν φεύγουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί, προστίθεται ξαπλώστρες και ομπρέλες. Βλέπουμε κάτι να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας, το οποίο δεν μας δίνει και την αίσθηση ότι το κράτος δικαίου μπορεί να επέμβει σε σοβαρές παραβάσεις και παρανομίες. Στις παραλίες της Ανατολικής Αττικής, μετά από ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, την περασμένη Κυριακή, διαπιστώθηκε ότι 8 στις 10 επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εμπορικά τον Αιγιαλό παραβιάζουν τους όρους των συμβάσεων παραχώρησης.